αυτό το σύστημα του Atlas είναι το ηλεκτρονικό σύστημα του οργανισμού του ΟΑΕ και του συστήματος υγείας γενικά δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι ότι αφορά τους ασφαλισμένους, τους έμπορους και τους βιοτέχνες οι οποίοι οφείλουν στο ταμείο από το 2011, 2012 και 2013 και θα θεωρούν τα βιβλιάρια. Είναι το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε το Μάρτιο και θα έπρεπε να είχε ενεργοποιηθεί ήδη για να μπορούν να έχουν περίθαλψη αυτοί που οφείλουν στο ταμείο. Απλά τον τελευταίο καιρό μετά από παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας προς το Υπουργείο, γιατί δεν θεωρούσαν οργανισμός τα βιβλιάρια των συναδέλφων αυτών οι οποίοι οφείλουν, μας είπε το οργανισμός ότι θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Περιμέναμε. Τελικά από Δευτέρα θα ενεργοποιηθεί το σύστημα. Μάλιστα. Βέβαια οι μήνες έχουν περάσει. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν περάσει μήνες και αυτό θα ισχύει μέχρι το Φεβρουάριο. Δηλαδή όσοι θα θεωρήσουν, δεν θα χρειάζεται να προσέλθουν στο κατάστημα για να θεωρήσουν τα βιβλιάρια τους πλέον. Μάλιστα. Θα είναι αυτόματα. Μισό λεπτό τώρα για να καταλάβω κάτι άλλο. Δεν λύνει το πρόβλημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των επαγγελματοβιοτεχνών άπαξ διαπαντός από τη στιγμή που οφείλουν στα ταμεία. Θα το κάνουν, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, θα το κάνουν σταδιακά ενδεχόμενα κάποιους μήνες το χρόνο ή είναι κάτι που ισχύει τώρα και θα διαρκέσει και για την επόμενη χρονιά? Όχι, είναι αυτό που έχει ψηφιστεί, σας είπα, στο πολυνομοσχέδιο του Μάρτιο και έχει ισχύει μέχρι το Φεβρουάριο του 2015. Το λέω έτσι και το επαναλαμβάνω. Μάλιστα, το λέω έτσι και το επαναλαμβάνω, γιατί το δικό σας αίτημα, τα ψηφίσματά σας, τα υπομνήματά σας, οι ενέργειές σας μέχρι σήμερα, στο σύνολο του επαγγελματικού κόσμου είναι οι άνθρωποι αυτοί να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εφόσον δεν μπορούν να δώσουν τις οφειλές τους προς το συγκεκριμένο τον οργανισμό, εφόσον δεν μπορούν να πληρώσουν, διότι η δύναμή τους η οικονομική πια αποδεδειγμένα δεν τους βοηθά για να προχωρήσουν στη ρύθμιση των οφειλών τους. Ναι, βέβαια, έτσι είναι και αυτό. Εμείς ζητάμε και από το Υπουργείο να δει το θέμα των ρυθμίσεων για να μπορέσουν οι άνθρωποι να έχουν ιατροφαρμακευτική τη περίθαλψη. Να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε μακροχρόνια, ναι. Έτσι, ή να κεφαλοποιηθούν οι οφειλές τους και να πάνε στο τέλος του συντάξιμου βίου για να μπορέσουν και να ενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι οι οποίοι οφείλουν στο ταμείο για να μπορέσει και το ταμείο να είναι βιώσιμο. Μιλάμε δηλαδή, κύριε Λεκάκη, για ημίμετρο, έτσι? Μα σίγουρα είναι ημίμετρα και σας είπα και πριν και το ανέφερα, γιατί αυτό είναι το παράδοξο που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα. Το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί από το Μάρτιο και ενεργοποιείται τον Αύγουστο. Μάλιστα. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσαν να έχουν ένα χρόνο περίπου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην ουσία θα έχουμε για 4 μήνες. Μάλιστα. Μοιάζει να είναι ημίμετρο, μοιάζει να είναι επικοινωνιακό από την πλευρά του Υπουργείου. Ναι. Και δεν περιλαμβάνει βέβαια και το σύστημα των συναδέλφων, έτσι. Γιατί θεωρεί το Υπουργείο ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα εμφανίστηκε το 2011. Ενώ όλοι γνωρίζουμε καλά ότι είναι από το 2009. Εμείς συνεχίζουμε και έχουμε σε εξέλιξη το ζήτημα αυτό των δικαστικών προσφυγών προς το Ταμείο, που ζητάμε να έχουν όλοι για το ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το οποίο θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, τις δικαστικές προσφυγές. Είμαστε δηλαδή έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Είναι μεγάλος ο αριθμός των συναδέλφων σας από το Ηράκλειο που προσφεύγει δικαστικά? Αυτή τη στιγμή έχουν εγγραφεί γύρω στα 400 άτομα. Μάλιστα, γύρω στα 400 άτομα. Θεωρούμε βέβαια ότι μετά από που θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία, ο αριθμός θα αυξηθεί κατά πολύ. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε της ΟΕΒΕΝΗ. Βάσει αυτής της διαδικασίας και το σύστημα το οποίο εν πάση περιπτώσει ενεργοποιείται από την Δευτέρα για εκείνους που μπορούν εν πάση περιπτώσει να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση. Πρέπει να κάνουν κάτι ιδιαίτερο? Μπορούν να το κάνουν μόνοι τους? Θα πρέπει να πάνε σε κάποιο κατατόπους γραφείου του ΟΑΕ? Θα πρέπει να πάνε στο λογιστή τους? Τι πρέπει να κάνουν? Όχι, από ό,τι γνωρίζω δεν θα χρειάζεται να κάνουν τίποτα οι συνάδελφοι, θα πρέπει απλά να πηγαίνουν στο γιατρό. Τίποτα. Είναι online το σύστημα, από ό,τι γνωρίζω δηλαδή μέσα που μου είπαν από το Υπουργείο, ότι δεν θα χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτα. Στη μοναδική περίπτωση που θα πρέπει να κάνουν κάτι θα είναι όταν έχουν προστατευόμενα μέλη στο βιβλιάριά τους, θα πρέπει να πάνε στο ταμείο απλά να τα ενεργοποιήσουν.